όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εμένα με βλέπετε έτσι κάπως με περισσότερη καλή διάθεση, νομίζω σήμερα. Γιατί χθες το βράδυ, βασικά ξημερώματα το πρωί, κάπου κατά τις 5-5.30 ξεκίνησε όλο αυτό. Είχε αστραπές, βροντές, βροχή και έπεσε λιγάκι θερμοκρασία. Βέβαια έχει βγει ήλιος τώρα, αλλά εντάξει, το δουλεύει ο καιρός γενικά. Πάνε καλά τα πράγματα για μας που περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία το φθινόπωρο και ξεκίνησα πολύ δυναμικά τη μέρα μου. Θα μου πείτε, γύρισες από το γυμναστήριο, γι' αυτό είσαι εντυμένη έτσι. Όχι, δεν έχω πάει ακόμα γυμναστήριο, θέλω να πάω σήμερα. Δεν ξέρω αν πήγα χθες το απόγευμα, δεν ξέρω αν θα πάω σήμερα, θα δούμε πώς θα πάει η μέρα, πώς θα μου βγουν οι δουλειές που έχω να κάνω. Η Ναταλίτσα είναι στη μαμά μου και θα είναι σίγουρα μέχρι το μεσημέρι. Θα δούμε αν θα μείνει το μεσημέρι και θα την πάρω νωρίς. Αναλόγως σας είπα πως θα πάνε οι δουλειές. Ξεκίνησα λοιπόν τη μέρα μου κάνοντας ένα βιντεάκι στο TikTok. Δεν ξέρω αν σας έχω πει, αλλά έχω λογαριασμό στο TikTok, οπότε όσες ασχολείστε μπορείτε να με ακολουθήσετε. Το είχα φτιάξει από την καραντίνα, είχα βάσει κάποια βιντεάκια, αλλά δεν ασχολιόμουν πολύ. Και πραγματικά, επειδή είχε έρθει μια φίλη μου, η Σόφη, της αρέσει πολύ να κάνει βιντεάκια στο TikTok, κάναμε μαζί το Σαββατοκύριακο που πέρασε κανένα δυο και μου ήρθε όρεξη, και επειδή μου αρέσει γενικά πολύ ο χορός και μου αρέσει όλη αυτή η κατάσταση, τέλος πάντων, είπα να κάνω μερικά κι εγώ, να προσπαθήσω δηλαδή, γιατί εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολα, παιδιά, κάποια βιντεάκια στο TikTok. Και κυρίως εμένα μου αρέσουν τα χορευτικά βίντεο στο TikTok και μου αρέσουν και τα transition με τα ρούχα, που αλλάζουν ρούχα και τέτοια. Αυτά είναι που μου αρέσουν, δεν μου αρέσουν τα άλλα με τα σκετσάκια. Μ' αρέσει να τα βλέπω, αλλά δεν μου αρέσει να τα κάνω, δεν με τρελαίνει. Και πίνω και τον καφέ μου που δεν έχει τελειώσει. Εντωμεταξύ, βάζω τις τελευταίες μέρες από αυτό το creamer που σας είχα πει ότι πήρα από το Φανόπουλο, το coffee mat, και είναι τόσο ωραίος ο καφές. Εντάξει, φανταζόμαι δεν είναι ότι καλύτερο να πίνεις συνέχεια αυτό. Καλύτερα θα είναι να πίνεις γαλατάκι. Αλλά έτσι τώρα δεν ξέρω. Μ' άρεσε αυτή η αλλαγή. Τη βρήκα ωραία. Και εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας σχόλια, τα πολύ θετικά και όμορφα σχόλια που έχω λάβει τις τελευταίες μέρες, αφού του ανέβασα το βίντεο με τα tips για το πώς μπορεί να είσαι πιο θετικός και πιο αισιόδοξος άνθρωπος. Tips που με βοήθησαν εμένα προσωπικά. Μακάρι να είχα το χρόνο να απαντήσω ξεχωριστά στον καθένα σας, αλλά δυστυχώς μου είναι αδύνατο πραγματικά. Απαντάω σε κάποια μηνύματα αν θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μεγάλη ανάγκη, αν έχετε κάποια συγκεκριμένη απορία. Επειδή ανεβάζω πολύ συχνά βίντεο πια, μερικές φορές αφήνω κάποια σχόλια αναπάντητα, αλλά όλα τα διαβάζω και σε όλα βάζω πάντα καρδούλα και τα εκτιμώ όλα και σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλιά σας. Αυτά λοιπόν, και λέω τώρα, θυμάστε που στο προηγούμενο βίντεο που είχα ανεβάσει το βλογκάκι, σας είχα δείξει μια τεράστια κολοκύθα που είχα πάρει. Λοιπόν, αυτή η κολοκύθα δεν έχει μειωθεί κατά πολύ, είχα ψήσει λίγη κολοκύθα και φάγαμε το Σαββατοκύριακο, αλλά μου έχει μείνει πάρα πολύ και γενικά έχει διατηρηθεί άψογα με τη μεμβράνη στο ψυγείο. Και λέω σήμερα, λόγω του καιρού, λόγω όλης αυτής της κατάστασης, να φτιάξω μια κολοκυθόπικα. Εδώ, άνω τελεία θα βάλω. Δεν έχω ξαναφτιάξει ποτέ μου πίτα. Ποτέ. Έτσι, ποτέ. Να το τονίσω αυτό. Οπότε μπορεί να βγει μεγάλη πατάτα η κολοκυθόπιτα. Ελπίζω να μην βγει. Ελπίζω να είναι ευπαρουσίαστη και νόστιμη. Επίσης, επειδή ακριβώς δεν έχω φτιάξει άλλη πίτα και τις παίρνω έτοιμες από τη μανούλα που μου τις φτιάχνει, να είναι καλά γυναίκα. Μάνες, παιδί μου. Πήρα έτοιμο φύλλο, γιατί εντάξει, λέω, Μαριαλένα, μην ζήσεις στα άκρα, μην το ριψοκινδυνεύσεις τόσο πολύ, αγόρασε το έτοιμο φύλλο που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Και πήρα λοιπόν ένα χωριάτικο φύλλο, γιατί η συνταγή έλεγε ότι αν δεν μπορείς να φτιάξεις μόνος σου ή δεν φοβάσαι ή δεν ξέρεις μπλα μπλα μπλα, πάρε χωριάτικο φύλλο. Η μαμά μου είπε ότι το χωριάτικο φύλλο είναι δύσκολο και δεν ξέρω τώρα, αυτή ξέρει. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μαζί μία κολοκυθόπιτα. Εγώ θα φτιάχνω δηλαδή, εσείς θα με βλέπετε και ο Θεός βοηθός. Τι άλλο έχω να κάνω σήμερα? Περιμένω ένα πακέτο από την ACS που ήρθε όσο έλειπα το Σάββατο. Εν τω μεταξύ μου δεν ξέρω τι ACS κάνει, πως το λες το Σάββατο. Τέλος πάντων.
Και το έβαλα σήμερα γιατί χθες έλειπα όλη μέρα από το σπίτι και περιμένω και αυτό, οπότε δεν μπορώ να πάω πουθενά, δεν μπορώ να πάω γυμναστήριο μέχρι να έρθει το πακέτο. Τι άλλο, θέλω να συμμαζέψω, θέλω να αλλάξω σεντόνια, να τακτοποιήσω, να βάλω μια σχετική τάξη για να έρθει φυσικά η Ναταλία να τα ξανακάνει άνω κάτω, αφού αυτή είναι η δουλειά της άλλωστε. Οπότε αυτά. Ας ξεκινήσουμε όμως με την κουζίνα. Θα πάω λίγο να συμμαζέψω πρώτα, να την τακτοποιήσω και να είναι καθαρή έτσι ώστε να μπορέσω να βγάλω τα υλικά μου για την πίτα. Πάμε να φτιάξουμε την πίτα και μετά όταν βάλω την πίτα να ψηθεί, να πάω να κάνω και τις άλλες δουλίτσες στα δωμάτια. Πάμε λοιπόν. Πάλι εδώ την κολοκύθα και την τρίβω και μπορώ να πω ότι είναι το πιο βαρετό και πιο έτσι κουραστικό κομμάτι, γιατί έχω 2 κιλά κολοκύθα εδώ πέρα, βασικά είναι λιγότερο εμένα, κανονικά λέει 2 κιλά, εγώ είχα λιγότερο, δεν ξέρω τώρα πως θα βγει, αλλά είναι λίγο βαρετό. Πρέπει να πάρω αυτό το μηχάνημα που τα τρίβει, βρε παιδί μου, έχω πει να το πάρω. Έχω δει ένα μηχανηματάκι στο Starks, στα Starks Stores και θέλω να το τσεκάρω. Τέλος πάντων. Οπότε θα τρίψω την κολοκύθα και θα επανέλθω μετά από 2 ώρες. Τέλος πάντων, θα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Οπότε
Is it just me? Or is it hard to agree with what you're trying to explain? I don't mind feather wings, no diamond rings, but that's not how you get to me. No. We could sit in the shade, talk too late, and then we'll see. We can go for walks, stroll down the city park, and maybe, just maybe, sweet delivery is never guaranteed, no matter the place or time. I like when you're whispering and really listening. Not too much fuss, so keep it easy. We could sit in the shade, talk too late, and then we'll see. We can go for ότι δεν έχω κουραστεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πίτα είναι ένα αρκετά πελαλιδικό φαγητό, όσο εύκολο κι αν είναι, γιατί στην ουσία αν δεν φτιάξεις το φύλλο, δεν είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία της πίτας. Παρ' όλα αυτά και η μαμά μου που μου το έλεγε ότι η πίτα έχει τον πελάτη, είχε δίκιο, γιατί λερώνεις πάρα πολλά σκέδη. Η συγκεκριμένη πίτα είχε και το τρίψιμο της κολοκύθας που... Το κόψιμο και το τρίψιμο της κολοκύθας που έπαιρνε αρκετή ώρα. Πότε μέχρι να την κάνεις, να σοτάρεις το μείγμα στην κατσαρόλα, να βγάλεις από την κατσαρόλα, να βάλεις τα άλλα υλικά. Δεν είναι δύσκολη διαδικασία, αλλά τον έχει τον πελάτη, το θέλει δηλαδή το χρόνο της. Κατά τα άλλα έχει μουσχομυρίσει όλο το σπίτι κολοκύθα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, είναι έτοιμη, την έχω βγάλει από το φούρνο και την έχω αφήσει να κρυώσει. Από την ανυπομονησία μου να φάω, πήγα να την κόψω, αλλά άρχισε να διαλύεται. Οπότε είπα, σταμάτα Μαριαλένα, περίμενε να κρυώσει και μετά θα την κόψεις το φύλλο. Θα σας πω τώρα, το φύλλο μπορεί να μην είναι το ιδανικό που πήρε. Μαμά μου είπε ότι γενικά τα χωριάτικα φύλλα είναι δύσκολα στις πίτες. Οπότε δεν ξέρω, ενδεχομένως ένα φύλλο κουρού θα ήταν πολύ πιο ωραίο, πιο νόστιμο. Αυτό έτσι λίγο διαλύεται, λίγο θρηματίζεται. Τέλος πάντων, η πρώτη πίτα είναι που φτιάχνω, οπότε να είστε λίγο επίκης μαζί μου. Δοκίμασα λίγο από τη γέμιση και είναι πεντανόστενη, οπότε θέλω να κρυώσει έτσι λίγο, να ομογενειοποιηθεί και μετά να δοκιμάσουμε και να σας κάνω και τα πλάνα. Εν τω μεταξύ ήρθε και το δέμα που περίμενα από ACS και χάρηκα πάρα πολύ με το συγκεκριμένο. Δεν ήξερα τι ήταν, η αλήθεια είναι. Ήταν ένα δέμα από ACS και δεν ήξερα. Είναι τα καινούργια λανσαρίσματα, οι καινούργιες κυκλοφορίες από Makeup Academy, από MUA. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τα καλλιτικά της MUA, εγώ τα γνωρίζω, μου έχουν ξαναστείλει και στο παρελθόν, έχω αγοράσει και κάποια μόνη μου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και με τα liquid lipstick με πολύ και με τα highlighters. Είχα εντυπωσιαστεί με το πώς γράφουν τα highlighters. Και επίσης μου είχαν στείλει μια φορά από MUA ένα spray φιξαρίσματος και ήταν υπέροχο. Εγώ τα έχω ανοίξει ήδη και έχω ρίξει μια ματιά, αλλά περιμένουμε να τα δούμε αναλυτικά μαζί. Λοιπόν, μέσα έχει αυτή την καρτούλα που λέει Mirror, mirror on the wall, you are the fairest of them all. Και hey babe, τα best seller μας είναι ξαναδιαθέσιμα, γι' αυτό και φροντίσαμε να μην λείψουν από το make-up bag σου. Αναμένουμε τις δημιουργίες σου μέσα από stories, photos και Instagram στο Facebook. Σίγουρα θα κάνω σχετικό post για να τα δείτε και εκεί. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω, μισό λεπτό να φέρω λίγο πιο κοντά την κάμερα.
να ζουμάρω λιγάκι. Άλλαξα όπως είδατε και τα σεντόνια, έβαλα φρέσκα καθαρά σεντόνια με ξυλορθήκες, όλα. Αρωμάτισα και με το αγαπημένο μου Laura Ashley room spray και linen spray και έτσι αισθάνθηκα πολύ ωραία τώρα εδώ στο υπνοδωμάτιο. Πρέπει βέβαια να τακτοποιήσω λίγο τα καλλιντικά μου από εκείνη την πλευρά ενώ κάτω, αλλά θα το κάνω και αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι περιέχει το κουτάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σας δείχνω τα πραγματάκια με πρώτο αυτό εδώ. Αυτή είναι εδώ την εκπληκτική παλέτα, η οποία είναι σε πάρα πολύ φθινοπορεινά χρώματα. Μισό λεπτό να την ανοίξω. Οι σκιές της Makeup Academy γράφουν εκπληκτικά. Έχουν φοβερή απόδοση. Κοιτάξτε, πανέμορφα χρώματα. Λοιπόν, λέγεται Flamethrower Eyeshadow Palette η συγκεκριμένη. Και έχει όλα τα χρώματα που χρειάζεσαι για να κάνεις ένα make-up look έτσι φθινοπορεινό. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και έχει και matte αποχρώσεις και σημερή αποχρώσεις. Έπειτα το πακέτο έχει 3 απαραίτητα προϊόντα. Ένα bronzer, ένα blush, ένα rouge δηλαδή και ένα highlighter, το οποίο εντάξει, θα είναι υπέροχο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το bronzer. Λοιπόν, το bronzer, το blush. Εν τω μεταξύ είχα ένα αγαπημένο ρουζ, το οποίο μου το έσπασε η Ναταλία πρόσφατα, γιατί της αρέσει πάρα πολύ να παίζει με τα καλλιτικά μου και καμιά φορά την αφήνω και πάντα το μετανιώνω, γιατί ή θα λερώσει κάτι με τα καλλιτικά, με κάποιο liquid lipstick ή κάτι τέτοιο, ή που θα χαλάσει κάτι. Αυτή την προηγούμενη φορά μου σπάσε ένα ρουζ. Τέλος πάντων, ήρθε ένα καινούριο στη θέση του, οπότε μια χαρά. Λοιπόν, μισό λεπτό να σας κρύβω, να σας τα δείξω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το bronzer. Είναι αυτό εδώ. Αυτό το χρώμα. Είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο χρώμα για bronzer, όπως βλέπετε. Matte bronzing powder. Πολύ ωραίο που είναι matte και δεν έχει shimmer τώρα για το χειμώνα. Και το rouge είναι αυτό εδώ. Εντάξει, το χρώμα είναι τέλειο και είναι χωρισμένο στα δύο όπως βλέπετε. Λέγεται Blast Powder Color Duo Ginger. Στην ουσία με το πινέλο παίρνεις και από τα δύο χρώματα και βάζεις. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Και τέλος το highlighter. Αυτό εδώ. Που αυτό θα το δοκιμάσω λίγο γιατί είμαι περίεργη. Είναι πάντα υπέροχα τα highlighter από MUA. Πάντα. Τώρα αυτό είναι κρίμα να πάει χαμένο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα highlighter. Ήταν κάτι το οποίο ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά κάνουν αλλαγή στο μακιγιάζ. Τέλος πάντων. Έπειτα έχει μέσα αυτό το Oil Free Primer Pro Base, που είναι λέει water based και silicon free. Ανυπομονώ και αυτό να το δοκιμάσω, γιατί εντάξει, θα με βοηθήσει έτσι ώστε να στρώνει καλύτερα το foundation και να κρατάει και περισσότερο, οπότε ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Ίσως το δοκιμάσουμε και παρέα σε ένα μελλοντικό μακιγιάζ. Έχει μία μάσκαρα, την High Impact Magnifying Mascara Volume. Επειδή έχω ήδη ανοιχτές 3 μασκάρα, θα την κρατήσω, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα είναι κάτι καλό. Λοιπόν, κάτι το οποίο θα το ανοίξω τώρα να το δούμε παρέα είναι ένα lipstick. Και το χρώμα φαίνεται ονειρεμένο, πολύ φθινοπορεινό, ωραίο για κάθε μέρα. Είναι αυτό εδώ. Κοιτάξτε λίγο. Είναι το Velvet Lipstick Smooth Matte Finish. Εντάξει. Είναι υπέροχο πραγματικά. Κοιτάξτε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο nude χρώμα. Κοιτάξτε τι όμορφη απόχρωση. Εκπληκτικό. Επίσης το πακέτο είχε ένα Longwear Liquid Lipstick από αυτά τα πολύ ωραία που έχει MUA. Σε λεπτό να σας το δείξω. Αυτό εδώ. Φαίνεται πολύ ωραίο. Να κάνουμε ένα swatch να το δούμε. Τέλειο! Αυτό είναι υπέροχο και θα κρατάει με τις ώρες. Έχω κι άλλα από MUA και πραγματικά δεν φεύγουν με τίποτα.
Λοιπόν, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χάρηκα πάρα πολύ είναι αυτό εδώ το προϊόν. Το είδα πριν, αλλά τώρα θέλω να σας το δείξω. Είναι για τα φρύδια. Κοιτάξτε τι όμορφο. Είναι το Brow Define Longwear Brow Gel και είναι στην ουσία ένα βαζάκι με το προϊόν για τα φρύδια, για να δίνουμε χρώμα και σχήμα στα φρύδια, και από πάνω έχει το ειδικό βουρτσάκι. Τσακ τσακ τσακ, βάφεις τα φρύδια σου εύκολα. Έπειτα μέσα το πακέτο είχε άλλο ένα lip gloss, το οποίο είναι για λάμψη, πάρα πολύ ωραίο και για τα Χριστούγεννα το συγκεκριμένο θεωρώ. Aurora Shine Lip Gloss, πολύ ωραίο, δεν έχω κάτι παρόμοιο και θεωρώ ότι κατά την περίοδο των γιορτών θα μου χρησιμεύσει. Να είμαστε καλά πάνω απ' όλα. Και έχει επίσης το πακέτο και τρία, όπα, μολυβάκια, 2 χιλιών lip liner και ένα shadow liner. Λοιπόν, το shadow liner έχω το μαύρο, είναι το πιο ωραίο μολύβι που έχω χρησιμοποιήσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και χαίρομαι πολύ που μου στείλανε και σε μπλε χρώμα. Είναι ένα ocean blue, στο χρώμα ocean blue. Και 2 μολύβια 1 χιλιών σε αυτές τις πολύ ωραίες αποχρώσεις. Στην απόχρωση Love Letter, το ροζ, και η άλλη που είναι στο Sincere, η καφέ απόχρωση. Ας ανοίξουμε αυτό το Love Letter, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, θέλω να το χρησιμοποιήσω άμεσα. Μου φαίνεται πολύ ευκολοφόρητο. Και επειδή εγώ φοράω νούντο ροζ χρώματα στην καθημερινότητά μου και γυμναστήριο όταν πάω και μια γρήγορη βόλτα και τέτοια. Λοιπόν. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο, κοιτάξτε. Αυτό λοιπόν είναι και το μολυβάκι. Αυτά λοιπόν ήταν τα καινούργια καλούδια από MUA. Πραγματικά φαίνονται όλα ένα και ένα. Και θα σας πω, ήταν απρογραμμάτιστο, δεν είχα σκοπό να σας δείξω κάτι τέτοιο. Αλλά αφού ήρθε σήμερα το πακέτο από MUA και επειδή πραγματικά τα άνοιξα και μου άρεσαν πολύ, είπα να τα μοιραστώ μαζί σας. Γενικά προσπαθώ να φιλτράρω αυτά που σας δείχνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι λόγω του καναλιού και του προφίλ μου στο Instagram λαμβάνω όλο ένα και περισσότερα πακετάκια, PR πακετάκια με προϊόντα, είτε καλλιτικά είτε άλλα προϊόντα για το σπίτι και τέτοια. Οπότε θέλω να σας δείχνω πράγματα τα οποία μου αρέσουν πραγματικά, που τα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, από εταιρείες που αγαπώ και που αγοράζω και εγώ ίδια με χρήματά μου προϊόντα τους. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας δείξω και όσον αφορά τα καλλιτικά. Και τώρα πάω να δω την πίτα, να δω σε τι κατάσταση είναι, αν έχει κρυώσει αρκετά, για να πάμε να δοκιμάσουμε παρέα. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε την κολοκυθόπιτα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε γεύση. Ενδεχομένως την επόμενη φορά που θα την κάνω να βάλω λίγο λιγότερο ρύζι, γιατί είχε μισό φλιτζάνι ρύζι γλασέ, μάλλον θα βάλω λιγότερο, μάλλον έβαλα πολύ, αλλά και πάλι είναι αρκετά νόστιμη, πολύ νόστιμη η γέμιση. Το φύλλο είναι λίγο περίεργο, την επόμενη φορά θα διαλέξω άλλο φύλλο μάλλον, γιατί μου έχει τριματιστεί, μου έχει ψηλοδιαλυθεί από πάνω. Εσείς που βλέπετε το βίντεο και ξέρετε από πίτες και έχετε εμπειρία, μπορείτε να μου πείτε κάποιο tip για να την πετύχω καλύτερα εμφανισιακά. Πάμε να τη δούμε όμως. Λοιπόν, η πίτα είναι αυτή. Θα σας δείξω τη γέμιση, η οποία είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ νόστιμη. Η κολοκύθα έχει λιώσει, έχει γίνει ένα μαζί με το τυράκι και τον άνηθο. Κοιτάξτε λίγο το φύλλο που σας έλεγα. Είναι 3 φύλλα κάτω και 3 φύλλα πάνω. Και λίγο έτσι θρηματίζονται, βγαίνουν, δεν κάθονται. Και έβαλα λαδάκι, βέβαια δεν το τίγκαρα στο λάδι. Θα μπορούσα να βάλω περισσότερο, αλλά κρατήθηκα. Δεν ήθελα να την κάνω τίγκα λαδερή. Αλλά γενικά βλέπετε τι ωραία που είναι μέσα. Τι ωραία που φαίνεται. Είναι και πολύ νόστιμη, παιδιά. Απλά την επόμενη φορά απλά θα βάλω λίγο λιγότερο ριζάκι. Και θα διαλέξω ίσως ένα φύλλο κουρού. Δεν ξέρω, πείτε μου ποιο είναι το πιο έτσι εύκολο και καλό φύλλο για μια τέτοια πίτα, για πείτε μου. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε, για την πρώτη μου απόπειρα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι η καλύτερη εμφανισιακά πίτα, είναι όμως νόστιμη και είναι η πρώτη μου πίτα. Οπότε, όπως και να έχει, χάρηκα που έκανα αυτή την απόπειρα. Πάντα έπαιρνα έτοιμη την πιτούλα από τη μαμά. Αλλά αυτή τη φορά έφτιαξα τη δικιά μου και ανυπομονώ να της δώσω να δοκιμάσει.
Γιατί μην νομίζετε, και εγώ θα κρατήσω πάρα πολύ. Θα κρατήσω για τον Γιώργο και την Ναταλία. Ελπίζω να τη αρέσει τη Ναταλία. Θα δούμε. Και θα φάω κι εγώ κάνα κομματάκι, δύο το πολύ. Και δεν θα φάω άλλη, γιατί εντάξει, πίτα για διατροφή δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά όπως και να έχει, θέλω πολύ να τη φτιάξω, έτσι, να δοκιμάσω να κάνω την πρώτη μου πίτα. Πραγματικά είναι αρκετά νόστιμη, παιδιά. Και όσο κρυώνει και δένουν τα υλικά, δένει και το φύλλο, γίνεται όλο και πιο ωραία. Τέλεια. Δεν θα φάω άλλο όμως. Καλά ήτανε. Να είμαι και πάλι, εμφανώς νισταγμένη και προσπαθώντας να ξεπεράσω απεγνωσμένα την νύστα μου, τώρα το μεσημέρι, η Ναταλία τελικά έκατσα στο σπίτι των γονιών μου, γιατί ήθελε να δει τον παππού της, ο οποίος έλειπε και ήρθε το μεσημέρι και ήθελε να τον δει, ήθελε να παίξουμε και αυτά. Οπότε το βρήκα και εγώ σαν ευκαιρία να κάνω τις δουλειές μου και να πάω και ένα γυμναστήριο, αν και όσο το σκέφτομαι βαριέμαι να σας πω την αλήθεια, γιατί βασικά νιστάζω σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν θέλω τώρα να πιω κάτι, γιατί σε λίγο λέω να φύγω και δεν θέλω να πιω ένα ρόφημα. Θα πιω κάνω τσαγάκι όταν γυρίσω από το γυμναστήριο. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω από μόνη μου την ίστα. Δεύτερο καφέ δεν πίνω μες στη μέρα, γιατί πίνω τον καφέ με ζάχαρη και λόγω διατροφής δεν θέλω να πίνω δύο καφέδες με ζάχαρη. Σκέφτηκα όμως να σας δείξω κάτι ακόμα σε αυτό το βίντεο. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, να σας κάνω ένα update πάνω σε κάτι που έχω λάβει το τελευταίο χρονικό διάστημα και αφορά ένα πάρα πολύ ωραίο beauty gadget. Είναι αυτό εδώ, το φόρεο, το Luna 3. Σας κάνω πολύ κοντινό. Αυτό εδώ το beauty gadget κάνει θαύματα, έχω να πω. Και είναι νέο απόκτημα, το έχω περίπου ένα μήνα και κάτι, το έλαβα με το που είχα γυρίσει αποτυχία από τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Η φόρο έχει την ευγενή καλοσύνη να μου το στείλει και να το δοκιμάσω. Εν τω μεταξύ έχω το eyeliner και το lipstick της MVA ακόμη δεν έχει φύγει, άσχετο. Η φόρο λοιπόν είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει αυτό το gadget. Είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται σε skincare gadget για το πρόσωπο. Είναι μια συσκευή καθαρισμού προσώπου που απομακρύνει σε βάθος ρήπους, λιπαρότητα, νεκρά κύτταρα, συγκεκριμένα κατά 99,8%. Έχει 16 επίπεδα δόνησης, παιδιά, και σου κάνει έναν τόσο βαθύ καθαρισμό που θα σου έκανε ένας αισθητικός αντίστοιχα. Καλό είναι ότι από την άλλη πλευρά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν μασάζ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ακόμη προλάβει να χρησιμοποιήσω αυτή τη λειτουργία. Κάθε βράδυ καθαρίζω το πρόσωπό μου με την πλευρά αυτή και καθαρίζει το πρόσωπο σε ένα μόλις λεπτό, συγκεκριμένα 15 δευτερόλεπτα στο μέτωπο, στο πηγούνι 15 και 15 και 15 στο κάθε μάγουλο. Είναι φτιαγμένο από σιλικόνη, από πάρα πολύ καλή ποιότητα σιλικόνη. Είναι αδιάβροχο και πραγματικά το φουρτίζεις μια φορά και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις νομίζω σε 650 φορές, κάτι τέτοιο. Είναι ένα σχετικά ακριβό beauty gadget, αλλά νομίζω ότι αξίζει τα χρήματά του, κάνει τη διαφορά. Εγώ έχω μείνει άφωνη με το αποτέλεσμα, δηλαδή αφού του καθαρίσω με το σαπουνάκι μου το πρόσωπο με το φόρεο, νιώθω την επιδερμίδα μου καθαρή, απαλή πάρα πολύ. Και μέσα σε ένα μήνα που το έχω χρησιμοποιήσει έχω δει καλυτέρευση στο πρόσωπο, έχω δει να καθαρίζω από σμίγμα, να βγαίνει όλο αυτό, να βγαίνει λιπαρότητα και γενικότερα η βρωμιά, να το θέσω σωστά, γιατί όσο και να καθαρίζουμε το πρόσωπο με σαπουνάκι, δεν καθαρίζει σε βάθος το πρόσωπο. Εγώ είχα παλιά και το Clarisonic, θα το ξέρετε, ήταν πολύ διάσημο κάποτε, αλλά τι έγινε, το Clarisonic είχε ένα αρνητικό. Επειδή το είχα κιόλας, έπρεπε ανά 3 μήνες να αγοράζεις καινούργια βούρτσα, ανταλλακτική βούρτσα. Το φόρεο δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Το παίρνεις μια φορά, δίνεις τα χρήματα αυτά, αλλά δεν ξαναδίνεις άλλα χρήματα για να πάρεις κάποιο ανταλλακτικό. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και άλλες επιλογές. Υπάρχει και το πιο φθηνό, νομίζω το φοφό, κάπως έτσι λέγεται. Υπάρχουν και κάποια άλλα πιο φθηνά, πιο μικρά. Εγώ με το Luna 3 είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το συγκεκριμένο είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες, το MOV. Έχει και για 3 τύπους επιδερμίδας διαφορετική συσκευή.
Επίσης υπάρχει ειδικό app στο κινητό που συνδέεται με τις προτιμήσεις της δικές σου πάνω στο δικό σου δέρμα και μπορείς να το συνδέσεις από εκεί για να κάνεις τον καθαρισμό προσώπου ή για γρήγορα να πατήσεις το κουμπάκι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το συγκεκριμένο gadget. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω ότι η Foreo έχει το εξής, τρέχει την εξής καμπάνια. Αν τυχόν είχατε το Clarisonic και θέλετε να πάρετε το Foreo, γιατί το εργοστάσιο του Clarisonic έχει κλείσει και δεν βγαίνει πια καμία συσκευή Clarisonic και κανένα ανταλλακτικό, δεν υπάρχει πια στην αγορά. Αν θέλετε λοιπόν να πάρετε αυτό το beauty gadget της Foreo, η Foreo έχει μια ειδική σελίδα την οποία, στην οποία μπαίνεις, βάζεις, σου έχει τα βήματα, είναι πολύ απλό, βάζεις μια φωτογραφία του παλιού σου Clarisonic και σου δίνει ένα πιστωτικό 35 ευρώ, νομίζω, 35 δολάρια, 35 ευρώ νομίζω, αν θυμάμαι καλά, θα σας έχω όλες τις λεπτομέρειες κάτω στο κουτί περιγραφής, έτσι ώστε στην επόμενη αγορά σας για ένα οποιοδήποτε beauty gadget από τη Foreo θα έχετε μείον 35 ευρώ έκπτωση. Λόγω του ότι είχατε το παλιό Clarisonic και θέλετε να το αντικαταστήσετε, οπότε αν τυχόν το έχετε βοηθάει γιατί έχετε την εκπτωσούλα. Θα σας βάλω και το link κάτω αυτό που σας λέω για την καμπάνια με το Clarisonic, αλλά και γενικότερα το Foreo μπορείτε να το πάρετε είτε από τη Foreo κατευθείαν ή να πάτε και στα Sephora που πουλάνε όλες τις συσκευές, όλα τα beauty gadget του Foreo, για να τα δείτε και από κοντά, να δείτε ποιο θέλετε να διαλέξετε, ό,τι σας βολεύει τέλος πάντων. Απλά νομίζω ότι η καμπάνια του Clarisonic τρέχει μόνο μέσω του e-shop της Foreo. Μόνο αυτό. Αυτά λοιπόν ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και για αυτό το υπέροχο πραγματάκι, μικρό πραγματάκι που πραγματικά με έχει βοηθήσει πολύ στη βραδινή μου ρουτίνα και στο πρόσωπό μου. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάω γυμναστήριο. Αυτά, σας αφήνω, πάω να βάλω παπουτσάκια, να φτιάξω και τη σαντούλα μου του γυμναστηρίου και να πάω να ξυπνήσω λίγο, έτσι ώστε να πάω να πάρω την Αταλίτσα μετά από τους γονείς μου και να τους πω και λίγη κολοκυθόπιτα να μου πω την γνώμη τους. Τελείωσα τη γυμναστική μου, είμαι λίγο όπως να είναι, συγχωρέστε με γι' αυτό, αλλά πραγματικά νιώθω πολύ καλύτερα. Είναι πολύ πλάκα, γιατί με το που μπαίνω στο γυμναστήριο μου λέει η κοπέλα εκεί που δουλεύει, η Δάφνη μου λέει, Μαριαλένα ξύπνησες ή κοιμάσαι να σε στείλω πίσω. Της λέω, κοιμάμαι αλλά θα ξυπνήσω, και τελικά με βοήθησε πολύ, ξύπνησα, η αλήθεια είναι. Και μου λέγε μετά ότι, μπράβο, ξύπνησες, πήρες τα πάνω σου. Πόσο καλό μου κάνει το γυμναστήριο, πώς έτσι πάω λίγο μπουχτισμένη από τις δουλειές, από το σπίτι και γυρνάω ανανεωμένη και γεμάτη ενέργεια, δεν λέγεται. Πάω τώρα να πάρω και την Αταλίτσα και εδώ λέω να κλείσω το βιντεάκι, ίσως επακολουθήσουν κάποια πλάνα, δεν ξέρω. Αν κάνουμε κάτι το βράδυ, μπορεί να αφήσω έτσι ένα ποτπουρί από πλάνα για να σας χαιρετήσω. Αλλά το vlog θα το κλείσω εδώ. Έχει τελειώσει και η μπαταρία της κάμερας, πρέπει να τη φορτίσω. Οπότε σας χαιρετώ, θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και subscribe, να κάνετε δηλαδή εγγραφή στο κανάλι μου. Και να πατήσετε και την καμπανούλα για να παίρνετε ειδοποίηση όταν αναβάζω κάτι καινούριο. Μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, πολλά φιλιά, να είστε καλά και τα λέμε σύντομα.